Ακούστε, παιδές, επιστρέφουμε με τη σειρά χωρίς όνομα. Όπως ξέρετε, μετά από κάθε Grand Prix βάζω κάπου που κατατάσσω τους οδηγούς για τον αγώνα στον οποίο έτρεξαν. Είναι η σειρά που φαίνεται ότι σας άρεσε πάρα πολύ και θέλετε να την κάνω κάθε φορά μετά από κάθε Grand Prix. Με ρωτάτε πότε θα την ανεβάσω. Εννοείται θα την ανεβάσω μετά το Grand Prix. Δεν γίνεται να την ανεβάσω πριν το Grand Prix. Σε έναν πολύ βαρετό αγώνα, με μια Ferrari που δείχνει για ακόμα μια φορά πόσο άχρηστη είναι. Πάμε όμως να δούμε πού θα βάλουμε τον κάθε οδηγό. Πηγαίνουμε πρώτα στον Mick Schumacher, ο οποίος Mick Schumacher με τα αποτελέσματα που είχε στους προηγούμενους αγώνες, αυτή τη φορά δεν εντυπωσίασε. Δεν σκόραρε καν βαθμούς. Θα τον βάλουμε στο έπεσε πολύ. Γιατί είχε εντυπωσιάσει λιγάκι τους τελευταίους αγώνες. Εδώ τώρα τον βάλουμε με έπεσε πολύ. Δεν θα τον βάλουμε καν μέτρια. Θα τον έβαζα μέτρια αν είχε σκοράρει έστω και έναν βαθμό. Max Verstappen. Max Verstappen, ο οποίος είχε πολύ ωραία μάχη με τον Leclerc. Ίσως λέω, με το undercut που πήγε να κάνει η Red Bull να τον έβγαζαν μπροστά από τον Leclerc. Και αν γινόταν αυτό και είχαμε συνεχώς μάχες Max Verstappen με Leclerc, ό,τι και να γινόταν ανάμεσα στους δύο, θα τους έβαζα και τους δύο next level. Και τον νικητή θα τον έβαζα ένα κλικ πιο πάνω στο next level. Αλλά επειδή δεν είχε να παλέψει μετά, απλά έκανε ένα αγώνα χαλαρά και δεν είχε κάποιον αντίπαλο που να τον απειλήσει, θα το βάλω ότι απλά έκανε σωστά τη δουλειά του. Σέρχιο Πέρες. Σέρχιο Πέρες, ο οποίος ήταν πολύ μέτριος σε αυτόν τον αγώνα σε σχέση με τον δεύτερο οδηγό της Ferrari, τον Sainz. Ο δεύτερος οδηγός της Red Bull δεν έδειξε καθόλου καλή εικόνα. Ο Sainz από τελευταίος ανέβηκε πάρα πολύ. Ο Σέρχιο Πέρες ξεκίνησε τρίτος και έπεσε τέταρτος. Εν τέλει τον πέρασε και ο Hamilton και ο Russell. Ο Hamilton τον είχε περάσει εξ αρχής, μετά ο Russell μέσα στην πίστα προς το τέλος. Γενικά δεν έδειξε να έχει τον ίδιο ρυθμό με τον Verstappen. Δεν έδειξε να μπορεί να ανταγωνιστεί δυνατά για το πρωτάθλημα. Ήταν γενικά εκτός τόπου και χρόνου. Θα τον έβαζα ότι έπεσε πολύ, αλλά με το μονοθέσιο που έχει, που κυνηγάνε πρωτάθλημα κατασκευαστών, θα το βάλω στο γιατί ρε αγόρι μου. Σεμπάστιαν Φέτελ σε μια μέτρια εμφάνιση, που παραλίγο να πάρει έναν βαθμό στην τελευταία στροφή απέναντι στον teammate του, τον Lance Stroll. Δεν εντυπωσίασε καθόλου, δεν έκανε και κάτι. Δεν περιμένεις και πολλά από την Aston Martin, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ μέτρια ομάδα φέτος. Θα το βάλω ότι γιατί ρε αγόρι μου. Δεν θα το βάλω καν στο έπεσε πολύ. Θα το βάλω εδώ στο γιατί ρε αγόρι μου. Δεν νομίζω να πάει πιο πάνω. Lance Stroll, ο οποίος είναι από τους λίγους αγώνες που έδειξε full επαγγελματισμό. Πάρα πολύ καλό επαγγελματισμό. Σκόραρε και έναν βαθμό. Πάλεψε κιόλας για να κρατηθεί μέσα στους βαθμούς. Και αυτή τη φορά, παρόλο που συνήθως το βάζουμε εδώ στην κατηγορία του που κάνει σαψαλιές, θα το βάλω ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Έδειξε πάρα πολύ καλό επαγγελματισμό. Κάρλος Σάινς, ο οποίος ξεκίνησε τελευταίος, πάλεψε εναντίον της ομάδας του, η οποία ομάδα του είναι άχρηστη. Πρέπει να το παραδεχτούμε, η Ferrari είναι άχρηστη. Πιο άχρηστη πεθαίνει. Η Ferrari δεν κάνει πρωταθλητισμό. Αυτή τη στιγμή παλεύει με τη Mercedes για την δεύτερη θέση, που στο τέλος θα το χάσει, έτσι όπως κάνουν. Για άλλη μια φορά δείξανε ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου η ομάδα. Οι οδηγοί παλεύουν εναντίον της ομάδας να κάνουν κάτι, και ο Sainz και ο Leclerc κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και δυστυχώς δεν μπορούν, γιατί η ομάδα είναι υπερβολικά άχρηστη. Σε κάποια φάση ο μηχανικός του λέει ποιο πλάν θα κάνουμε, A, B, C, D, E, F, G, ό,τι να είναι. Ο Sainz λέει καλύτερα είναι να μπούμε τώρα για να μπορούμε να τους πιάσουμε μετά. Για να έχουμε χρόνο να τους πιάσουμε μετά. Ο μηχανικός αυτό το ακούει επειδή έχει brain damage. Έχει damage, ρε φίλε. Έχει πάει damage. Έχει πέσει από την κούνια όταν ήταν μικρός. Το ακούει αυτό από το Sainz. Σου λέει: ο Sainz τώρα μου είπε να μπούμε τώρα για να τους πιάσουμε. Ωραία, μείνε έξω, το απαντάει. Ο Sainz μένει έξω, μπαίνει σε μάχη με τον Πέρες, τον προσπερνάει τον Πέρες και εκείνη την ώρα της μάχης του λέει ο μηχανικός: μπες μέσα. Και είμαστε όλοι: what the fuck. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ο Sainz έκανε ένα εξαιρετικό αγώνα από την τελευταία θέση, νομίζω τερμάτισε πέμπτος. Ήταν πολύ γρήγορος στο τέλος, αλλά λόγω ελαστικών ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν είναι ότι ήταν τόσο γρήγορος. Εντάξει, καλός είναι, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε. Καλός είναι. Έχει και το καλύτερο μονοθέσιο, το πιο γρήγορο μονοθέσιο. Όχι το καλύτερο σε συνολική εικόνα, γιατί ούτε η Red Bull ούτε η Ferrari δεν έχουν το καλύτερο μονοθέσιο. Αυτή τη στιγμή το πιο αποδοτικό μονοθέσιο μέσα στο grid είναι τις Mercedes. Δεν έχουν ούτε μία φορά πρόβλημα και συνεχώς βελτιώνονται. Πιάνουν σιγά σιγά την Ferrari και την Red Bull και φαίνεται ότι έχουν όντως το καλύτερο μονοθέσιο. Η Ferrari απλά έχει το πιο γρήγορο, αλλά είναι αναξιόπιστο όπως και της Red Bull. Θα το βάλω όμως τον Sainz στο next level. Γιατί? Γιατί πάλεψε εναντίον της ομάδας του. Γιατί αν ήταν να το βάλω σύμφωνα με την ομάδα του, θα έμπαινε εδώ, Stroll. Δηλαδή, αν δεν είχε το ταλέντο που έχει ο Sainz, θα έμπαινε άνετα Stroll. Τώρα, λόγω του ταλέντου και
το πείσμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Sainz για να παλέψει, θα το βάλω next level και ας μην έχει ομάδα. Charles Leclerc έκανε DNF, ξέρετε που θα μπει. Έδειξε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος, κατάφερε να βγάλει από τον DRS τον Verstappen. Τώρα, πώς τράκαρε εκεί, δικό του λάθος, της ομάδας, είναι της ομάδας. Όταν η ομάδα βλέπει τη φθορά που υπάρχει στο ελαστικό του Leclerc, και πρώτον και δεύτερον βασικά, ο Verstappen μπήκε για το undercut και η Ferrari δεν απαντάει σε αυτό, δείχνει ότι η ομάδα είναι GTP, δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, δεν το έχει. Τελείωσαν, οι εποχές Σουμάχερ έχουν φύγει, τελείωσε, ξεχάστε το, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Τώρα είναι μια ομάδα εκεί που απλά υπάρχει. Ο Leclerc παρεύει εναντίον της ομάδας, ό,τι και να έγινε εκεί που εγκατέλειψε ήταν φταίξιμο της ομάδας και δυστυχώς δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι εδώ στην κατηγορία, γιατί όπως είπαμε, όπως κάνει DNF θα μπει εδώ. Εκτός από μια φορά που μπήκε ο Τσουνόντα λίγο πιο πάνω, αλλά εκείνο ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Βάλτερη Μπότας, εκτός τόπου και χρόνου, δεν απέντωσε καθόλου με το μονοθέσιο που έδειξε μέχρι τώρα ότι έχει καλή απόδοση η Αλφα Ρωμαίο. Δεν μπόρεσε να τερματίσει μέσα στους βαθμούς. Θα το βάλουμε στο γιατί ρε αγόρι μου. Ο Ζου που τερμάτισε, αν δεν κάνω λάθος, ή τελευταίος ή στους πολύ τελευταίους, θα μπει το ίδιο με τον Βάλτερη Μπότας. Τελικά η Αλφα Ρωμαίο έδειξε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ούτε οι οδηγοί να φέρουν του κάτι παραπάνω με το μονοθέσιο που είχαν. Αλεξάνδερ Άλμπον και αυτός δεν εντυπωσίασε εκτός βαθμών. Θα το βάλουμε και αυτόν στο γιατί ρε αγόρι μου. Γενικά σήμερα θα περάσουν πολλοί εδώ. Θα δυσκολευτούμε λίγο να βάλουμε κάποιον στην κατηγορία Stroll, γιατί αν δεν γινόταν κάτι στον αγώνα δεν θα είχαμε κανένα στην κατηγορία Stroll. Όλοι ήταν αρκετά καλοί για να μην μπουν σε εκείνη την κατηγορία. Θα βάλουμε όμως τον Άλμπον εδώ και θα μείνει στο γιατί ρε αγόρι μου. Lewis Hamilton, πολύ φορμανισμένος, άλλο ένα βάθρο. Παραλίγο να πέσω μέσα σε αυτό που είπα, ότι ο Lewis Hamilton θα πάρει νίκη στη Γαλλία, τερμάτισε δεύτερος. 10 δευτερόλεπτα πίσω από το Verstappen, δεν λέω, είναι αρκετά δευτερόλεπτα, με ένα μονοθέσιο σίγουρα κατώτερο, που βελτιώνονται όμως. Και είναι και το πιο αξιόπιστο μονοθέσιο στο grid. Είναι πάρα πολύ φορμανισμένος, βέβαια δεν θα το βάλουμε next level, δεν έχει κάνει κάτι το εντυπωσιακό σε αυτόν τον αγώνα. Απλά κρατήθηκε στην δεύτερη θέση απέναντι σε ένα πολύ πεσμένο Σέρχιο Πέρες που τον κυνηγούσε ένα διάστημα. Θα το βάλουμε ότι απλά έκανε σωστά τη δουλειά του. Και ο Λατίφη που θα γλίτωνε σήμερα. Τελικά δεν θα την γλιτώσει, γιατί είχε την επαφή εκεί με τον Μάγνουσεν. Θεωρώ ότι αυτός έφταιγε, έκανε και το σμπινάλα του. Και με το σμπινάλα, έτσι όπως έβλεπε να κάθεται σε μια άλλη κατηγορία, γύρισε και είδε την κατηγορία του. Stroll, εδώ, παπ! Αλλά σήμερα θα είναι μόνος του, δυστυχώς. Μετά έχουμε τον George Russell, ο οποίος τερμάτισε τρίτος, πολύ καλή απόδοση. Με το μονοθέσιο που έχει και εκμεταλλεύτηκε ότι ο Πέρες δεν ήταν σε καλή μέρα. Όμως δεν θα το βάλουμε ψηλά, δεν θα το βάλουμε ότι έκανε σωστά τη δουλειά του, γιατί τελευταία με απογοητεύει πάρα πολύ. Πρώτον, κλάφτηκε πολύ στο συμβάν με τον Πέρες, που αν ο Πέρες εκεί δεν συνέχιζε ευθεία και απλά προσπαθούσε να πάρει το chicane ή να παραχωρήσει τη θέση στον Ράσελ, με τους κανονισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ράσελ θα έπαιρνε ποινή. Ο Ράσελ κλάφτηκε τόσο πολύ που αναγκάστηκε ο μπαμπάς Τότο Γουολφ να βγει στο ραδιόφωνο δύο φορές και να του κάνει να σταματήσει. Θα τον βάλω στο έπεσε πολύ, ούτε καν στο μέτρια, θα τον βάλω στο έπεσε πολύ. Ξέρω, κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά εγώ για εδώ τον βλέπω. Έχει πέσει πολύ μετά το τρακάρισμα από την Αγγλία, δεν αποδίδει τόσο καλά. Δεν λέω, έρχεται από πολύ πίσω όπως ήταν στην Αυστρία και τερμάτισε ψηλά, αλλά και πάλι εγώ θέλω να δω πολύ περισσότερα από ένα πολύ μεγάλο ανερχόμενο ταλέντο όπως δείχνει ότι είναι ο Ράσελ. Λάντο Νόρις τερμάτισε μέσα στους βαθμούς, ξεκίνησε αρκετά καλά, τερμάτισε νομίζω πίσω από τον Αλόνζο, μια χαρά ήτανε, αλλά έχει και το μονοθέσιο που είναι μέτριο, ήταν και ένα μέτριο αποτέλεσμα για αυτόν, άρα θα μπει στο μέτριο. Όπως θα μπει και ο Ντάνιελ Ρικάρντο που τερμάτισε πίσω από τον Λάντο Νόρις. Δηλαδή αυτοί οι δύο οδηγοί δεν εμφανίστηκαν πουθενά, απλά έκαναν τον αγώνα τους, ένα μέτριο αγώνα και πήρανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Φερνάντο Αλόνζο ήξερε το πακέτο που έχει, δεν έχει ένα γρήγορο μονοθέσιο δυστυχώς. Προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, πέρασε νομίζω στην αρχή το Ράσελ και μετά του πέρασε ξανά ο Ράσελ. Και μετά προσπαθούσε να κρατήσει πίσω τον Λάντο Νόρις, που το κατάφερε κιόλας και απομακρύνθηκε. Σε κάποια φάση είπε στο ραδιόφωνο: τους θέλω πίσω μου για να φθείρουν τα ελαστικά τους. Δηλαδή φαίνεται ότι σκέφτεται και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, και αυτό το δίνω ότι είναι
πολύ καλό, για, ειδικά για την ηλικία του που ακόμα τρέχει σε αυτό το επίπεδο και μπορεί να σκεφτεί και πράγματα τα οποία άλλοι δεν θα τα σκεφτόντουσαν καν. Δεν θα μπει next level, εννοείται. Θα το βάλω ότι έκανε σωστά τη δουλειά του, γιατί τερμάτισε αρκετά ψηλά. Esteban Ocon τερμάτισε και αυτός μέσα στους βαθμούς, νομίζω πίσω από τον Αλόνσο. Όχι. Πίσω από τις δύο McLaren. Τίποτα, δεν εντυπωσίασε καθόλου. Είναι και νέος. Θα έπρεπε να δείξει περισσότερο ταλέντο, δεν το καταφέρνει. Θα το βάλω στο μέτρια μαζί με τους δύο οδηγούς της McLaren. Αυτοί οι τρεις οδηγοί ήταν άφαντοι. Για μένα ήταν εντελώς άφαντοι. Pierre Gasly πολύ κακός αγώνας. Νομίζω ήταν μία από τις δύο Alpha Tauri εγκατέλειψε. Δεν ήταν ο Pierre Gasly, αλλά τερμάτισε στο τελευταίος. Θα το βάλω στο γιατί ρε αγόρι μου. Γιατί δεν βγάζει τίποτα παραπάνω από το κακό μονοθέσιο που έχει. Γιατί έχει ένα κακό μονοθέσιο, αλλά το ταλέντο του Pierre Gasly δεν φαίνεται να μπορεί να το ανεβάσει λίγο πιο ψηλά. Γι' αυτό θα τον βάλουμε στο γιατί ρε αγόρι μου. Τσουνόντα, αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να εγκατέλειψει από την Alpha Tauri. Αδιάφορος, εκτός τόπου και χρόνου. Θα έμπαινε στο γιατί ρε αγόρι μου άνετα. Δεν θα έμπαινε στο Stroll γιατί δεν έκανε και κάτι τραγικό. Νομίζω είχε και τον Σμπινάλα στον πρώτο γύρο που είχε επαφή εκεί και νομίζω δεν έφταιγε κιόλας αυτός. Αλλά θα μπει στο νουμπάδες που κάνουν DNF. Το ίδιο και ο Kevin Magnussen θα μπει στους νουμπάδες που κάνουν DNF. Αυτός είχε την επαφή με το Latifi. Δεν νομίζω να έφταιγε καθόλου αυτός. Έφταιγε ο Latifi. Εγκατέλειψε. Δεν εντυπωσίαζε ούτως ή άλλως. Δηλαδή και αυτός θα έμπαινε κάπου στο έπεσε πολύ επειδή είχε καλούς αγώνες στους τελευταίους δύο αγώνες. Δεν νομίζω να τον έβαζα στο γιατί ρε αγόρι μου, αλλά επειδή έκανε DNF θα μπει εδώ. Και αυτό ήταν το βίντεο σήμερα με τη σειρά χωρίς όνομα, μετά το Grand Prix της Γαλλίας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε έτσι, πατάτε subscribe, like, comment, τα πάντα όλα και περιμένουμε το επόμενο Grand Prix, το οποίο θα είναι Ουγγαρία. Μάλλον Ουγγαρία και μετά έχουμε και διάλειμμα μέχρι να περάσει το καλοκαιρινές διακοπές για τους οδηγούς. Άρα, όπως είπαμε, like, subscribe, comment και εμείς τώρα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!